Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Και βεβαίως είναι τιμή μου που προεδρεύει ένας από τους δασκάλους μου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στα βαριά όπλα. Γιατί το κλάσμα Στεφανίας Εφεδρίας Ροής είναι πράγματι ένα βαρύ όπλο και είναι μια επεμβατική μέθοδος εκτίμησης της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Αλλά για να εξηγήσουμε πώς το ανακαλύψαμε, πώς το σκεφτήκαμε αυτό, θα πρέπει να πούμε πέντε πράγματα για τη Στεφανία κυκλοφορία. Πρώτα απ' όλα, αυτά που βλέπουμε σε μια στεφανιογραφία αντιστοιχεί μόνο στο 5% του συνολικού στεφανιαίου αγκιακού δικτύου. Όλο το υπόλοιπο 95% κρύβεται. Το 2010 στο Circulation προτάθηκε αυτές οι τρεις δεξαμενές όσον αφορά το στεφανιαίο αγκιακό δίκτυο, τα επικαρδιακά αγκία, τα προαρτηριόλια 0,1 έως 0,5 χιλιοστά και τα αρτηριόλια κάτω από 0,1 χιλιοστά. Η ρύθμιση της ροής σε αυτά γίνεται τόσο μέσω παθητικών μηχανισμών, όπως είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το CR stress και η αυτορύθμιση, όσο και μέσω ενεργητικών μηχανισμών, όπως είναι η συμπίεση του μυοκαρδίου. Η συμπίεση του μυοκαρδίου έχει σαν αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια η ροή στα στεφανιαία αγκία να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της διαστολής. Τι παρατηρήσαμε λοιπόν μετρώντας την μυοκαρδιακή ροή? Σε μια μεγάλη γκάμα στενώσεων, στην ηρεμία, η μυοκαρδιακή ροή παρέμενε σταθερή. Πώς γινόταν αυτό? Όσο αυξάνει η στένωση στα επικαρδιακά αγκία, τόσο μεγαλώνει η αγκιοδιαστολή στην μικροκυκλοφορία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μείωση των αντιστάσεων, αύξηση της ροής και μείωση της εφεδρίας της αγκιοδιαστολής στα μικρά αγκία. Έτσι, όταν προκαλούμε υπερεμία μέσω κάποιου παράγοντα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εφεδρία σε σημαντικές στενώσεις, δεν παρατηρούμε καμία αύξηση της ροής του αίματος. Σε αντίθεση, σε περίπτωση στενώσεων που δεν είναι σημαντικές, να παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση της ροής του αίματος σε περίπτωση υπερεμίας. Έτσι, βγήκε το κλάσμα Στεφανιάς Εφεδρίας Ροής, το FFR, όπου είναι ο λόγος, προτάθηκε να είναι ο λόγος της μέγιστης ροής κατά τη διάρκεια σε ύπαρξη κάποιας σημαντικής στένωσης, οποιασδήποτε στένωσης, προς την μέγιστη ροή σε ένα φυσιολογικό μυοκαρδιακό, σε ένα αγκείο της καρδιάς. Όταν παραλείπονται οι αντιστάσεις χρησιμοποιώντας ένα μέσο αγκιοδιαστολής, τότε η μέτρηση της πίεσης είναι ανάλογη με την ροή του αίματος. Και από την εξίσωση προκύπτει ότι το FFR τελικά είναι ο λόγος της πίεσης που μετράμε μετά την στένωση προς την πίεση που μετράμε πριν από τη στένωση του αγκίου. Αυτό είναι επειδή χρησιμοποιούμε η πίεση των φλεβικών αγκίων κοντά στο 0. Πώς γίνεται το FFR? Ένα σύρμα χρησιμοποιούμε. Στην άκρη του σύρματος υπάρχει ένας αισθητήρας. Ο αισθητήρας αυτός μας δίνει την πίεση που υπάρχει μετά την στένωση του αγκίου, ενώ την μέτρηση της πίεσης πριν από τη στένωση του αγκίου την παίρνουμε από τον καθετήρα. Κάνουμε υπερεμία μέσω ενός παράγοντα και παίρνουμε το κλάσμα. Τι μας έδειξαν οι μελέτες? Οι μελέτες έδειξαν ότι ένα κλάσμα, ένα FFR πάνω από 0,75 έχει μια ευαισθησία της τάξης του 88% να ανιχνεύσει η ισχαιμία, ενώ ένα κλάσμα κάτω από 0,75 έχει μια ειδικότητα 100%. Ποιες είναι οι μελέτες οι οποίες καθιέρωσαν το FFR? Πρώτη και καλύτερη, DEFER 2001. Τι πήρε? Πήρε άτομα τα οποία ήταν προγραμματισμένα να κάνουν αγκιοπλαστική, μέτρησε το FFR, πήρε αυτούς που είχαν πάνω από 0,75 και τους στοιχειοποίησε είτε σε αγκιοπλαστική είτε σε συντηρητική αντιμετώπιση. Τι έδειξε? Πενταετή αποτελέσματα, ότι έχουμε σχεδόν 1% ετήσιο αμείωση των MACE φαινομένων σε άτομα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε αγκιοπλαστική. Και μάλιστα 15ετή αποτελέσματα εδώ πέρα μας δείχνουν μια σημαντική μείωση των εμφραγμάτων από 10% στα άτομα τα οποία έγινε αγκιοπλαστική σε 2% στα άτομα τα οποία δεν έγινε αγκιοπλαστική. Άρα, μπορούμε να μην κάνουμε αγκιοπλαστική σε άτομα τα οποία έχουν FFR 0,75. Ναι, μπορούμε. Πάνω από 0,75. Ναι, μπορούμε.
μπορεί να μας βοηθήσει το FFR όμως να καθοδηγήσουμε τη θεραπεία μας και τι γίνεται σε περίπτωση πολυαγγειακής νόσου. Έτσι έρχεται η FAME. Η FAME τυχεοποίησε άτομα, είτε σε άτομα τα οποία είχαν πολυαγγειακή νόσο, είτε σε αγγειοπλαστική μέσω της στεφανιογραφίας, είτε σε αγγειοπλαστική μέσω FFR, ανάλογα αν το FFR ήταν κάτω από 0,80. Πενταετή αποτελέσματα έδειξαν μείωση των MACE φαινομένων, κυρίως λόγω μείωση των εμφραγμάτων και της επαναγγείωσης. Εκτός όμως από τη μείωση αυτών των συμβαμάτων, ήταν και πιο cost effective η FFR Guided PCI, γιατί χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα stent, λιγότερο σκιαγραφικό, λιγότερος χρόνος, λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Άρα, τι μας λέει η FAME, ότι μπορούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε σε πολυαγγειακή νόσο το FFR. Καλά όλα αυτά μέχρι εδώ πέρα, αλλά το FFR ήθελε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Και τι γίνεται, πάμε στη FAME 2. Σταθερή στεφανία νόσο. Το μεγάλο αγκάθι στην καρδιολογία. Τυχεοποίησε άτομα τα οποία είχαν κάτω από 0,80, είτε σε αγγειοπλαστική και φαρμακευτική θεραπεία, είτε μόνο σε φαρμακευτική θεραπεία. Ενώ αυτούς που ήταν πάνω από 0,80, τους πήγε φαρμακευτικά. Η FAME 2 σταμάτησε πρόωρα, γιατί έδειξε πολύ μεγάλη μείωση της επίγουσας επαναγγείωσης. Πενταετή αποτελέσματα, εδώ πέρα από τη FAME 2, δίνει μια μείωση των MACE φαινομένων, τα οποία κυρίως οφείλονταν στη μείωση των εμφραγμάτων. Είχαμε επομένως, επίσης η FAME 2, τι μας έδειξε, ότι σε ένα ποσοστό περίπου 50% είχαμε αλλαγή της μεθόδου αντιμετώπισης των ασθενών αυτών. Γιατί τριαγγειακές νόσου γίνανε διαγγειακές ή μονοαγγειακές, χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα stent, ενώ επίσης πολλά, αντί να μπουν σε 2 ή 3 περισσότερες βλάβες, μπήκανε λιγότερα stent σε 1 ή 2 αγγεία. Και έτσι ερχόμαστε στα guidelines του 2018 όσον αφορά την επαναγγείωση, το οποίο τι μας λέει, ότι πρέπει να υπάρχει ισχυμία αποδεδειγμένη με FFR ή IFR για ενδιαμέσου στενώσεις, ενώ για την πρόγνωση, όταν πάμε να κάνουμε σε στέλεχος, LED, proximal LED, 2 ή 3 αγγεία με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, πρέπει να υπάρχει ισχυμία γνωστή είτε με κάποια άλλη μέθοδο, είτε με FFR, το οποίο να είναι κάτω από 0,80. Τα guidelines του 2019 στα χρόνια στεφανιά σύνδρομα μας λένε ότι πρέπει να υπάρχει ισχυμία, εάν έχουμε συμπτώματα σε συμπτωματικούς ασθενείς, πρέπει να υπάρχει documented ισχυμία είτε με FFR είτε με κάποια άλλη μέθοδο για να προχωρήσουμε σε αγγειοπλαστική. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, πάλι από τα guidelines, πρέπει η στεφανιογραφία να συνοδεύεται από FFR και μόνο εφόσον αυτό βελτιώνει την πρόγνωση να γίνεται να συζητάμε για την επαναγγείωση. Καλά όλα αυτά με τη σταθερή στεφανία νόσο. Τι γίνεται όμως σε STEMI και non-STEMI. Δύο μεγάλες μελέτες στο STEMI, η Dynami 3 Primalti και η Compare Acute. Η Compare Acute πήρε 885 ασθενείς και τους στοιχειοποίησε 1:2 σε ασθενείς οι οποίοι επαναγγειώθηκαν ανάλογα με το FFR πλήρως, δηλαδή εκτός από το αγγείο το οποίο έγινε, το οποίο ήταν το ένοχο αγγείο για το έμφραγμα, έγινε και πλήρης επαναγγείωση ανάλογα με το FFR σε πρώτο χρόνο, πριν από την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο, και σε ασθενείς οι οποίοι έγινε επαναγγείωση σε δεύτερο χρόνο μόνο εφόσον υπήρχαν συμπτώματα. Έδειξε μία μείωση κατά το 1/3 περίπου των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και το ίδιο φάνηκε και στην Dynami Primalti, στην Dynami 3 Primalti, όπου χρησιμοποιήθηκαν, ήταν 627 ασθενείς συμμετείχαν, με μία μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, κυρίως από την επαναγγείωση και από στα δευτερογενή καταλεκτικά σημεία από τη μία επίγουσα αγγειοπλαστική. Συμπερασματικά, μια μετανάλυση αυτών των δύο μας λέει ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς τους οποίους κάνουμε FFR και κάνουμε πλήρη επαναγγείωση, κυρίως καθοδηγούμενο από την επαναλαμβανόμενη επαναγγείωση. Έτσι, τα guidelines του STEMI του 2017 μας λένε ότι καλό είναι ο ασθενής πριν την έξοδό του από το νοσοκομείο, με τη βοήθεια του FFR, να κάνουμε πλήρη επαναγγείωση. Τι γίνεται με το non-STEMI, απλά θα παραβάλω μια μεταανάλυση από την famous non-STEMI του 2014 και από ασθενείς του FAME
του από το 2011, όπου δεν έδειξε καμία διαφορά τόσο σε θανάτους, όσο σε μέση φαινόμενα, όσο και στην επαναγκύωση. Είναι εύκολη διαδικασία να κάνεις ένα FFR στο εργαστήριο? Είναι εύκολη, απλά θέλει προσοχή. Πρέπει να τηρείς ευλαβικά κάποιους κανόνες. Γιατί αν δεν τους τηρήσεις, θα υποπέσεις σε σφάλματα. Σφάλματα τεχνικά, όπως παραδείγματος χάρη το transducer που πρέπει να είναι σε σωστό ύψος, ο καθετήρας ο οποίος χρησιμοποιείται, ο οποίος αν και καλό θα είναι να έχουμε ένα μεγάλο καθετήρα για καλύτερο support, αυτός μπορεί να, ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει wedge, με αποτέλεσμα να μειωθεί η πίεση η οποία μετράμε στο εγγύς τμήμα και να έχουμε υπερεκτίμηση της στένωσης. Προσοχή στις βλάβες, στις οστιακές βλάβες, στις στομιακές βλάβες, γιατί το σύρμα πρέπει να γίνει normalization χωρίς να ακουμπάει ο καθετήρας στην αορτή. Το σύρμα πρέπει να τοποθετείτε τουλάχιστον σε μια απόσταση τριπλάσια της διαμέτρου του αγγείου που θέλουμε να μετρήσουμε την στένωση. Προσοχή στην άκρη του σύρματος και το whipping, το οποίο μας δίνει ένα ανώμαλο σήμα για μέτρηση FFR. Προσοχή στον ευθυασμό του αγγείου και στην ψευδοστένωση, την οποία παίρνουμε πολλές φορές. Ενώ η έγχυση της αδενοσύνης είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μελετήθηκε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση αδενοσύνης είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είναι η συγκεκριμένη τιμή 140 μικρογραμμάρια ανά κιλό, ανά λεπτό, εφόσον μιλάμε για μεγάλη φλέβα. Αν μιλάμε περιφερική φλέβα, θα πρέπει να συζητάμε πιθανόν για μεγαλύτερες δόσεις. Και βεβαίως, ένα πρόβλημα είναι οι στενώσεις, οι πολλαπλές στενώσεις σε ένα αγγείο, όπου οι οδηγίες γενικά του FFR είναι να κάνεις pullback, να εκτιμήσεις πού έχουμε την μεγαλύτερη αλλαγή της τιμής του FFR, να κάνεις πρώτα αγγειοπλαστική σε αυτήν τη βλάβη και στη συνέχεια να ξαναμετρήσεις FFR για να δεις αν χρειάζεται και η δεύτερη βλάβη επαναγκύωση. Έτσι, συμπερασματικά, θα ήθελα να πω ότι το FFR μας βοηθάει να βρούμε ισχυμία σε ένα συγκεκριμένο αγγείο, μας βοηθάει τόσο σε ένα όσο και σε, πολλαπλή αγγειακή νόσο, είναι cost effective, βοηθάει στη μετατροπή των cabbage σε αγγειοπλαστικές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική, θέλει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, έχει κάποιους περιορισμούς στις πολλαπλές στενώσεις και όσον αφορά το στέμι, θα έχει εφαρμογή μόνο στα αγγεία τα οποία δεν προκαλέσανε το έμφραγμα. Αν και δεν είναι στην ομιλία μου, δεν θα μπορούσα να τελειώσω χωρίς να μιλήσω για το IFR, την εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο του FFR και αυτό που φαίνεται ότι πάει να το αντικαταστήσει. Η λογική υπήρχε από πολύ παλιά, από το 1978, είχαν προτείνει ότι η μέτρηση των πιέσεων κατά τη διαστολή, όπου δεν έχουμε πολλές δυνάμεις, μπορούμε να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι το wave-free ratio, δηλαδή η μέτρηση της πίεσης proximal και distal, ο λόγος αυτών των δύο πιέσεων κατά τη διάρκεια της διαστολής. Για τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν χρειάζεται να κάνουμε αγγειοδιαστολή, δεν χρειάζεται να δώσουμε κάποιο φάρμακο για να προκαλέσουμε υπερεμία. Δύο είναι οι μελέτες οι οποίες το καιροποίησαν, η Define Flare, όπου είχαμε μια τιμή 0,89, χρησιμοποιήθηκε τιμή 0,89 και η IFR Sweetheart, η οποία και αυτή χρησιμοποίησε το 0,89. Παραθέτω τα αποτελέσματα, διετή αποτελέσματα που φέτος από το PCR, όπου μας έδειξε παρόμοια μέση φαινόμενα τόσο σε όλους τους ασθενείς, όσο και στους ασθενείς στους οποίους δεν έγινε αγγειοπλαστική και μάλιστα είχε μια 12% μείωση σε ασθενείς οι οποίοι ήταν κάτω των 60 ετών εφόσον χρησιμοποιήθηκε το FFR. Ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό μείωση επαναγκύωσης σε ασθενείς αυτούς, παρόλο που τα μέση φαινόμενα ήταν σταθερά. Και βεβαίως είχαμε μια δεκαπλάσια περίπου μείωση όλων των συμβαμάτων που καλούνται από την αγγειοδιαστολή της αδεινοσύνης, όπως είναι η δύσπνοια, ο πόνος, η υπόταση και ο έμετος. Και βεβαίως, ποιο είναι το μέλλον? Το μέλλον είναι το FFR
Άντσιο, είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή να κάνουμε τη στεφανιογραφία και κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας μέσω ενός software κατευθείαν να μας λέει αυτό πόσο είναι το FFR. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λίγο να σχολιάσω κάτι και να δώσω περιθώριο για κάποια ερώτηση. Βέβαια, είναι ένα θέμα ειδικό και χρειάζεται περισσότερο στο συνέδριο της επεμβατικής καρδιολογίας να τα αναλύσουμε. Εκτός από ότι μπαίνει πλέον στην καθημερινότητα, ότι πρέπει να βρίσκουμε ισχυμία και να επαναγκαιώνουμε ισχυμία. Mm-hmm. Και το FFR είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πλέον, αυτό που θέλω να τονίσω, διαχρονική ισχύ. Δηλαδή, η Ντεφέρ, ας πούμε, μας έχει δώσει αποτελέσματα 15 χρόνια και πηγαίνουν καλά, ας πούμε. Επομένως, είναι μια μέθοδος η οποία είναι βοηθητική, βοηθάει πάρα πολύ τον επεμβατικό καρδιολόγο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επιπλέον είναι και διαγνωστική. Όταν, ας πούμε, έχεις ένα έμφραγμα κάτω του τυχώματος, το οποίο ανοίγεις και έχει μια δηλαδή 60% στην περισπόμενη και στη δεξιά, λες τώρα ποια είναι η κάλπιτρη βλάβη. Μπορεί να σε βοηθήσει να σου διαλύσει ποιο να κάνεις και αντί να στεντάρεις και τις δύο βλάβες. Μπορείς επιπλέον, ας πούμε, να κάνεις κατευθείαν και τις μη κάλπιτρες βλάβες όσον αφορά, ας πούμε, στην πρωτογενή αγκιοπλαστική, γιατί έχει βρεθεί ότι και τότε και μετά από 35 μέρες είναι ίδιες. Και θέλω να τονίσω και ένα άλλο σημείο, το οποίο πρόσφατα το είδα αυτό το πράγμα, ότι εφόσον το FFR είναι πολύ χαμηλό, θεωρείται ότι είναι ισοδύναμο του core store, δηλαδή της ασταθούς πλάκας, της valvular plaque. Αυτός ο δείχτης, ίσως στο μέλλον, να αποδειχθεί, ας πούμε, ότι και με το FFR μπορούμε να διαγνώσουμε την valvular plaque. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Κύριος Πρόεδρος. Δύο ερωτησούλες για λόγους διευκρίνησης και όχι γιατί δεν τις ξέρω και εσύ τις ξέρεις. Με την παράπλευρη κυκλοφορία τι γίνεται με αυτά που μας είπες? Έχουμε καμία απάντηση, όπως επίσης και για τη μικροκυκλοφορία. Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, όπως καταλάβατε, ήδη πέρασα το χρόνο μου για να... Έχω διαφάνειες και μετά από αυτές, άμα θέλετε μπορώ να σας τις δείξω, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, απλά θα κάνω μια υποσημείωση. Σαφώς μετράει και στην παράπλευρη κυκλοφορία. Όταν ένα μέρος της καρδιάς παίρνει παράπλευρη κυκλοφορία, παίρνει αίμα από μια παράπλευρη κυκλοφορία, βοηθάει στην εκτίμηση της ισχυμίας το FFR και σε αυτήν την περίπτωση. Και έχουμε δύο περιπτώσεις παράπλευρης κυκλοφορίας. Δηλαδή, πρώτα να είναι αν κατά πόσον να έχει μια στένωση, να έχουμε ένα κλειστό αγγείο, να δίνει σε ένα άλλο αγγείο παράπλευρη κυκλοφορία και να θέλουμε να εκτιμήσουμε την στένωση σε αυτό εκεί πέρα, επομένως στο άλλο αγγείο το οποίο έχει μείνει και έχει μια στένωση της τάξης του 60%, να ξέρετε, αυτό και ήθελα να καταλήξω, ότι μπορεί μια στένωση η οποία δεν φαίνεται αγγειογραφικά σημαντική στην προκειμένη περίπτωση να βγαίνει αιμοδυναμικά σημαντική, επειδή ακριβώς αυτό το αγγείο δίνει και κάπου αλλού αίμα και αιματώνει και ένα άλλο μέρος της καρδιάς. Επομένως, θέλει λίγο προσοχή στο πώς θα το εκτιμήσουμε σε περίπτωση παράπλευρης κυκλοφορίας το FFR. Να πω κι εγώ μια ερώτηση, ας πούμε, έτσι λιγάκι δύσκολη. Η άρρωση των καρδιακών επάρκειων μπορούν να κάνουν FFR με ψηλή καρδιοσυλλογική πίεση. Οι πιέσεις γενικά, οι οποίες υπάρχουν στην αορτή, είναι όταν είναι προβληματικές πίεσεις. Ναι. Και η τελοδιαστολική πίεση, και όταν είναι αυξημένες οι τελοδιαστολικές πίεσεις, αλλά και οι πίεσεις από την αορτή γενικά. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο και στη στένωση αορτικής βαλβίδας, το FFR γενικά δεν έχει τόση μεγάλη ένδειξη. Είναι λίγο αμφισβητούμενο. Και το ίδιο ισχύει περίπου και για τις αυξημένες τελοδιαστολικές πιέσεις στα στεφανία αγκαία, επειδή οι πιέσεις αυτές οι οποίες παίρνουμε στο άκρο του καθετήρα είναι αυξημένες, με αποτέλεσμα η διαφορά της πίεσης να μην είναι τόσο συγκεκριμένη. Γι' αυτό και στην οξία φάση του εμφράγματος δεν πρέπει να το δίνετε. Πρέπει να πάρεις άλλα μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θα πούμε περισσότερα στο συνέδριο της επεμβατικής καρδιολογίας.
γίνει. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και θα πάμε στην επόμενη συνεδρία.